Williams με το Χάγκης, αυτό είναι το ζευγάρι, επιθετικό rebound από τον Williams. Τρέχει ο White, φάουλ από τον Λέιζερ, ψάχνει το καλάθι, φάουλ και θα πάει σε επιπρόσθετη μία βολή bonus. Κρωμά στέκεται στο τάρι υπό πίεση, Μακνίλ και ο White είναι στο rebound. Μακνίλ έφυγε, αλλά γυρίζει και ο Williams για να βοηθήσει την άμυνα του Κρωμά. Ο Μακνίλ δεν πτωείται από το γεγονός ότι ουσιαστικά μόνος του κουβαλά τον ευθυδιασμό για τον Άρη. Σου τριών πόντων στο σύν 8, Άρης 4-12. Waters για τον Ζάρα, White. Στα 5 δευτερόλεπτα, Waters σου τριών πόντων είναι εύστοχος. Τσούμκοβιτς στο μεταξύ είναι στην πεντάδα του Άρη, μαζί με Waters, Πελεκάνο, Χάγκινς και Ζάρα. Ελεύθερο σου τριών πόντων από τον Πελεκάνο. Ο Κοέν στο μεταξύ μπορεί να απόλεσε τη μία από τις δύο βολές, αλλά ακόμη και έτσι έγινε ο 8ος σκόρερ του Άρη στο παιχνίδι σήμερα. Κρωμά ψάχνει το πρώτο του καλάθι. Ο Williams συνεχίζει να είναι ουσιαστικά μόνος του απέναντι στον Άρη. Ευστοχή, παίρνοντας και το επιθετικό rebound. Λέιζερ. Κρωμά καλάθι, φάουλ. Ένα ακόμη κλέψιμο από τον Ξανθόπουλο. Τον κυνηγάει ο Κρωμά. Ο Ξανθόπουλος δεν πάει αυτό στην προσπάθεια. Θέλει να σιγουρέψει το καλάθι και το κάνει διαχειρός Ζάρα. Williams ψάχνει τρόπο και βρίσκει τρόπο να γυρίσει με αντίπαλο του Κοέν. Τρέχει ο Γιαννακίδης, ψάχνει στήριγμα, τον βοηθάει ο Λέιζερ. Γιαννακίδης στο σούτριο πόντων, είναι εύστοχος. 22-33. Μακκή είναι αυτός που θα πάρει προσπάθεια και υποπίεση θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι και είναι και το δικό του πρώτο. Μακκή. Λέιζερ, άργησε η άμυνα του Waters. Εύστοχο τρίποντο από τον Λέιζερ. Αλλαγή για λίγο στα μαρκαρίσματα. Δεν βγήκε το pick and roll για τους παίκτες Καβάλας. Ο Λέιζερ, 5 σε ριπόντι για τον Λέιζερ με αντίπαλο του Waters. Σηκώνει από τον πάγκο του Ξανθόπουλο. Βρίσκεται ενδεχομένως να πάρει τη θέση του Αμερικανού. Θα λέει κανείς, ενώ εδώ πάμε για μια εκπληκτική φάση Waters και Χάγκινς. Κοστόφ. Είναι εύστοχος ο Βουλγαρός. Λέιζερ. Παίρνει την προσπάθεια, τελειώνει με το αριστερό, ακόμη πιο χαμηλά η Καβάλα. Στο μείον 6 κυνηγώντας τον Άρη, 44-50. Time out από τον Πρίφτη. Χάγκινς παίρνει από τον Waters, θέλει να παίξει χαμηλά. Χάγκινς που έχει βγει από το παιχνίδι σε ό,τι αφορά στο σκοράρισμα εδώ και αρκετά λεπτά. Ο White είναι εύστοχος, ένα τρίποντο το οποίο το χρειαζόταν ο Άρης, 44-53. Στο μείον 3 έχουμε παιχνίδι ουσιαστικά από την αρχή εδώ στο κλειστό της Καλαμίτσας. Μακνίλ στο χορευτικό και φτάνει στο καλάθι, ζητά και φάουλ. Εδώ στην Καβάλα δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του αγώνα με αυτή που εισπράταμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεμερτζής έξω, Μακτή σου τριών πόντων, ακόμη πιο κοντά η Καβάλα, 53-55. Μακνίλ σου τριών πόντων. Γιαννακίδης, Μακτή, ρίχνει μια κλεφτή ματιά στο ρολόι, του αδειάζουν την πλευρά για να πάει στο ένας εναντίον ενός με το White και πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. Για το 59-64. Πάντα στο προβάδισμα ο Άρης δεν έχει χάσει ποτέ, ακόμη και από το πρώτο καλάθι του μάτς που ήταν του Μούρτου, ένα δικό του. Δεν έχει χάσει ποτέ προβάδισμα στο παιχνίδι. Αλλά ένα παιχνίδι το οποίο παραμένει έτσι όπως εξελίσσεται ανοιχτό μέχρι το τέλος. Δίνει αέρα πλέον με το τρίποντο ο White. Κρωμά. Πέρασε από τον Ξανθόπουλο, στηρίζεται στον Williams και αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Άρη, 18 η δική του προσωπική πόντη. Ο Άρης είναι στο συν 7, Μακνίλ έχει και την επίθεση. Με σταυρωτές θέλει να τον χάσει ο Κρωμά και βρίσκει τον τρόπο να ευστοχίσει το δίποτο που επιχειρεί. Κρωμά. Ξανθόπουλος πιέζει. Κρωμά κρατά την μπάλα, ο Μακτή, καλάθι και φάουλ από τον White. Εύστοχος και στη βολή ο Μακτή.
φτάνοντας στους 10 πόντους, εντυπωσιακό κάρφωμα από τον White σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις του παιχνιδιού για το 66-74 υπέρ του Άρη. Η πτήση του Αμερικανού